Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία γενικευμένης αστάθειας στην Ευρώπη. Οι ηφαισιακές πολιτικές λιτότητας, η υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, η συρρήκνωση των δικαιωμάτων και γενικότερα η εγκαθίδρυση ενός σκληρότερου και επιθετικότερου σε σχέση με το παρελθόν νεοφιλελεύθερου μοντέλου που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ως ο μοναδικός τρόπος υπέρβασης της οικονομικής κρίσης, έχει οδηγήσει τους πολίτες σε αδιέξοδα. Αυτό, παράλληλα με την έντονη κρίση εκπροσώπησης, έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση ακροδεξιών κομμάτων και εθνικιστικών κινημάτων και την ενεργοποίηση των συντηρητικών αντανακλαστικών της κοινωνίας. Απέναντι σε αυτή τη δυσμενώς διαμορφωμένη πραγματικότητα, είναι επιτακτική η ανάγκη να χαράξουμε έναν εναλλακτικό δρόμο που θα αποτελεί αντίβαρο στην οικονομική κρίση, ανάχωμα στην εξάπλωση του φασισμού και του ρατσισμού, αλλά και απάντηση στην κρίση αξιών που πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε συνομολογήσει ότι έχει συντελεστεί. Ένα δρόμο ενάντια στην ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία και το ρατσισμό, ένα δρόμο δημοκρατίας, ισότητας, ανθρωπισμού, κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, αποδοχής της διαφορετικότητας. Σπουδαίο και προωθητικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ο πολιτισμός ως ένα από τα πιο ισχυρά συνεκτικά υλικά της κοινωνίας. Ο πολιτισμός αποτελεί βασική πτυχή της καθημερινότητας των ανθρώπων και ιδίως των νέων ανθρώπων, που στο φόντο της κρίσης, μέσω των κοινωνικών αντιθέσεων και του κοινωνικού αναβρασμού, προσλαμβάνουν τα καταιγιστικά μηνύματα του κόσμου και σπέβδουν να τα κάνουν τέχνη. Μία τέχνη που μπορεί να μας φέρει κοντά, να επικοινωνήσει κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς, να εκφράσει αντιθέσεις και διεκδικήσεις, να περάσει μηνύματα, να γκρεμίσει εσωτερικά και εξωτερικά όρια και σύνορα. Για μας, η ανάγκη ενίσχυσης και υποστήριξης του πολιτισμού και των ανθρώπων του είναι επιτακτική. Το παραγόμενο πολιτιστικό αγαθό πρέπει να ειδωθεί ως τέτοιο, ως αγαθό κοινωνικό και δημόσιο και όχι ως εμπόρευμα μαζικής παραγωγής και χαμηλής ποιότητας για εύκολη και γρήγορη κατανάλωση. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός συνολικού σχεδίου για τον πολιτισμό, που δεν θα έχει στον πύρνα του την επιδίωξη του κέρδους, που θα προάγει τον εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό χαρακτήρα, που θα συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμης και όχι ευκαιριακής απασχόλησης, που θα παλεύει για την ανάδειξη των πολλών καλλιτεχνικών πρωτοβουλειών που εποάζονται στους χώρους της νεολαίας, που θα προάγει την ισότητα των ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς, φυλετικούς, ταυτότητας φύλου ή εθνοκαταγωγής. Ένα σχέδιο που θα παλεύει για την οικοδόμηση ενός πεδίου στον πολιτισμό που θα αποτυπώνει το πιο ριζοσπαστικό, το πιο αλληλέγγυο, διεκδικητικό, ανατρεπτικό πρόσωπο της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.